Κούνισματα, ρε παιδιά. Ναι, τώρα ψηφίζουμε τον τηλεθεατέ. Τώρα είναι τον τηλεθεατό. Φαίνεται ότι λειτουργούμε στρατηγική. Δηλαδή για να ψηφίζει άλλη τον Γιώργο, ας πούμε, σημαίνει ότι έχουν συνεννοηθεί. Είναι πάγο, παιδιά. Νομίζω ότι δεν είναι στρατηγική έξυπνη όμω εκεί πέρα. Γιατί να σου πω κάτι, παλιάρα. Αν είσαι για το 4.000, θα το ψηφίσουν περίπου 12.000 τώρα. Βάλε φίλε, γνώσει κτλ. Μένει ω παλιάρα κανονικά μέσα. Μόλις βγει έξω, θα ξεπεράσει το ρεκόρ ο Ντάνος. Να πω κάτι, ο παλιάρας εκεί πέρα πώς τη βγάζει. Τι εννοείς, σεξουαλικά. Σεξουαλικά πώς τη βγάζει. Μήπως γι' αυτό έχει καταπονηθεί τόσο. Α, δεν μπορεί να... Εγώ πιστεύω ότι έχει κάνει σεξ. Πώς, μόνος του. Μόνος του. Τι λες, θα δείχνε πριν. Με ποια παιδί με έχει κάνει σεξ. Με την Καρίδα. Που τρώνε κάθε μέρα. Δεν έχει γυναίκες, ρε τσουρέ. Με ποια φαντάζεσαι εσύ. Με ποια σε ρωτάω, παιδί μου. Έλα, εγώ φαντάζομαι ποια φαντάζεσαι. Δεν έχω κρυφή κάμερα στο Survivor, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχει κάνει. Δεν το δείχνε. Εδώ πέρα έρθε εσύ στο πρώτο χέλι που ήρθε και τον ακούσαμε όλοι. Την κοπέλα του. Την κοπέλα. Την κοπέλα. Παιδιά, εκεί πήγε για δουλειά. Καλό, ε. Φεϊ. Όταν λες δουλειά, τι ακριβώς εννοείς. Οπότε και στο πόρτο χέλη για δουλειά ήρθε, είχαμε γύρισμα. Είναι καλεσμένο στο φλουξ. Παιδί μου, ήρθε με την κοπέλα του. Τι λέμε τώρα. Προχωράμε, προχωράμε στα αποκλειστικά. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον καπετάν Σταμάτη, τον Σταμάτη Γονίδη.